Καλησπέρα σας, κύριε Κατζόγλου. Ναι, καλησπέρα. Πριν πάμε στα όσα γίνονται από τις υπηρεσίες για την διασφάλιση των ανθρώπων της περιοχής μας, τι ακριβώς συμβαίνει με τις φάρμες γουνοφόρων ζώων, για ποιο λόγο υπάρχει ευρωπαϊκό συναγερμός για το θέμα αυτό? Έχουν βρεθεί σε διάφορες χώρες, Δανία, Ολλανδία, σε χώρες που εκτρέφουν έτσι, μαζικά γουνοφόρα ζώα, έχουν βρεθεί κρούσματα της νόσου αυτής της πανδημίας που προσβάλλει και τον άνθρωπο, του κοροναϊού. Mm-hmm. Έχουν βρεθεί κρούσματα σε αρκετές μονάδες. Μάλιστα. Και μάλιστα υπάρχει πληροφόρηση ότι έχουν πάρθει αποφάσεις σε άλλες χώρες για μαζική θανάτωση εκατομμυρίων ζώων. Ναι, στη Δανία 17 εκατομμύρια γουνοφόρο οδηγήθηκαν σε θανάτωση και καταστροφή. Στην περιοχή μας ποια είναι η κατάσταση? Φαντάζομαι υπάρχει ανησυχία. Ποιες κινήσεις γίνονται? Στην περιοχή μας μόλις γυρνάμε από μια μονάδα στην οποία πάρθηκαν δείγματα, τα οποία θα σταλούν σήμερα. Και θα μας πει το εργαστήριο, θα επιβεβαιώσει, θα διαψεύσει το αν υπάρχει νόσος ή όχι. Mm-hmm. Είναι δείγματα το ζωικό κεφάλαιο, δειγματοληπτικός έλεγχος τυχαίος. Φαντάζομαι θα γίνει από κάθε φάρμα, επιλεκτικά από τις φάρμες. Όχι, δεν είναι τυχαίος, υπήρχαν συμπτώματα. Συμπτώματα, μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχει πρωτόκολλο εφαρμογής στην περίπτωση αυτή ή να χαρτογράφει τα ύδατα, γιατί μιλούμε για συνθήκες πρωτόκολλο? Κοιτάξτε, για εμάς, για τις κοινωνικές υπηρεσίες είναι κάτι πρωτοεμφανιζόμενο. Έτσι. Ναι. Δεν θα κρύψω, δεν είναι κάτι που το έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά το συναντάμε, δεν υπάρχει εμπειρία πάνω στο θέμα, δηλαδή να μπορώ να πω ότι με την εικόνα που είδα ότι ναι είναι ή ξέρω εγώ με τα κλινικά συμπτώματα ότι ναι είναι ή όχι δεν είναι. Θα περιμένουμε το εργαστήριο να μας στείλει τα αποτελέσματα. Πιστεύω σήμερα τα στείλουμε, αύριο μπορεί και να έχουμε απάντηση. Οπότε θα ξέρουμε σίγουρα. Οι κινήσεις γίνονται σε συνεργασία με την περιφέρεια, με τους αρμοδίους και με ποιες άλλες υπηρεσίες? Ποια υπουργεία συνεργάζεστε για τις έρευνες αυτές? Με το Υπουργείο, το κατεξοχήν Υπουργείο που συνεργαζόμαστε πάντα, όχι μόνο στην περίπτωση αυτή, τα προγράμματα που εκτελούμε, είναι με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Υγείας δεν εμπλέκεται προς το παρόν στις δικές σας έρευνες? Εντάξει, κοιτάξτε, και το Υπουργείο Υγείας εμπλέκεται με την έννοια ότι πρέπει να πάει να κάνει στους εκτροφείς γουνοφόρων ζώων. Κάτι που γίνεται, τα τεστ αυτά, τα rapid test ξεκίνησαν να γίνονται, έχετε δίκιο. Ναι. Άρα εικόνα περιμένουμε να έχουμε τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες? Αυτό εξαρτάται από το εργαστήριο που θα σταλούν. Mm-hmm. Μάλιστα. Εξαρτάται το εργαστήριο. Ωραία. Εμείς η αποστολή μας τελειώνει κάπου εδώ, δηλαδή στην τα πήραμε, τα πάμε, όχι καταγραφή, στη δειγματοληψία. Σωστά. Καταγραφή δεν κάναμε δειγματοληψία. Εκεί τελειώνει η αρμοδιότητά μας. Μάλιστα. Κύριε Κατζόγλου, από εκεί και πέρα θα μας ειδοποιήσουν αν είναι θετικά κτλ. Και περαιτέρω και σε περίπτωση θα πάρετε οδηγίες για να προχωρήσει σε επόμενες ενέργειες. Ναι, τι θα γίνει. Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι.